εχαρήκαμε και πάλι. Σεβαστοί μου και αγαπημένοι αδελφοί μου, διαβάσαμε την παράκληση στον Άγιό μας Νεκτάριο και εκείνο ήρθε ξανά από κοντά μας. Τον καλέσαμε παρά πλησίων μας και ήλθε μαζί μας. Σανθήκαμε την ευχή νιώσαμε την παρουσία Του και πήραμε τη χάρη Του. Τι άλλο καλύτερο και τι άλλο περισσότερο. Και γλύκαναν οι ψυχές μας, ψυχές μας, γαλήνευσε ο νους μας και φράνθηκε η καρδιά μας και πήρε δύναμη η ψυχοσωματική μας οντότητα. Και όταν έχουμε στενοχώρια ή και χαρά, Ας διαβάζουμε στον Άγιο την Παράκληση ή στην Παναγία ή σε άλλους αγίους. Έχουμε μεγάλο, πολύ μεγάλο κέρδος και ακόμη έχουμε χαρά μεγάλη σήμερα που γιορτάζει ένα από τα τρεις μεγάλα, από τα τρισμέγιστα τέκνα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ναζιανζινός, ο πληγωμένος αετός, ο πατήρ των δογμάτων και της θεολογίας, ο αισθηματίας ποιητής της Εκκλησίας αλλά και της οικουμένης, ο οποίος πέρασε τις μεγαλύτερες λύπες αλλά και τις τρανύτερες χαρές. Παίρνουμε και κοινού την ευχούλα σήμερα, ευχόμεν και χρόνια πολλά σ' όσους γιορτάζουν και φέρουν το όνομά Του, άνδρες και γυναίκες, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, και χρόνια πολλά και στην Επιτροπό μας το Γρηγόριο. Νιώσαμε και εκείνου τη χάρη και το πρωί στη Θεία Λειτουργία και τώρα εδώ καθώς το αναφέραμε στις ευχές και στις απολύσεις. Είναι κοντά μας και σε μεγάλες θλίψεις πιο, πιο κοντά μας. Ένιωσε τον ουρανό, αισθάνθηκε τη γη, αγκάλιασε την εκκλησία, αλλά και τα προβλήματα και τα βάσανα του ανθρώπου και εφώτισε την οικουμένη με τα ιερά του συγγράμματα μέσα από τα οποία και σήμερα σαν από άλλο στόμα μας ομιλεί, μας οδηγεί και μας φέρνει στη σωτηρία. Πέρασε πολλά βάσανα, έδωσε ρέστα για την Ορθοδοξία και τα ιερά του λείψανα, καθώς ευρίσκονται στη νέα καρβάλη της καβάλας και ευωδιάζουν, εξακτηνώνουν και αποστέλουν και στους εγγύς και στους μακράν την Άγια Χάρη που εσκήνωσε σε εκείνον καθώς ζούσε, αγωνιζότανε, ιερουργούσε, συνέγραφε, προσευχότανε, πολεμούσε υπέρ της Ορθοδοξίας. Αυτή η Άγια Χάρης εσκήνωσε και στα Ιερά του λείψανά. Γι' αυτό και προσφέρει τόσο καλό στους ανθρώπους σ' όσους πάνε κοντά και σ' όσους έστω και από μακριά τον επικαλούνται και τον νικετεύουν. Αύριο γιορτάζουν ο Άγιος Ξενοφών, ο Όσιος και η συνοδεία του, η γυναίκα του Μαρία και τα τέκνα του Αρκάδιος και Ιωάννης, οι σανάρχοντες στη βασιλεύουσα πόλη, κοντά στον Ιουστίνο τον Πρώτο, τον Γέροντα και στο Μεγάλο Ιουστινιανό. Έσλαν τα, παιδιά τους να σπουδάσουν νομικά στη Βυρητό της Φινίκης, που είχε τότε περίφημη νομική σχολή. Έγινε όμως το δρόμο τρικυμία και αντί να πάνε στη Βυρητό, έφτασαν κοντά στην Ιερουσαλήμ. Πήγαν στην Αγία Πόλη, προσκύνησαν τα Πανάγια προσκυνήματα και όλα τα Ιερά και ο Κύριος τους εκάλεσε να γίνουν μοναχοί. Οι γονείς τους τα έχασαν, λυπήθηκαν πολύ, μα στο τέλος έμαθαν πως βρίσκονται στους Αγίους Τόπους καλόγεροι και τι είπαν, τα παιδιά μας τυχερά ήσαν. Ο Θεός τα οδήγησε εκεί. Ας πάμε κι εμείς από κοντά, να τα δούμε και να γίνουμε κι εμείς καλόγεροι, να αφιερωθούμε στο Θεό. Πόλησαν τα υπάρχοντά τους, τα μοίρασαν στους στοχούς όπως ορίζει το Άγιο Ευαγγέλιο και ξεκίνησαν για την Αγία Σιών. Εκεί σε ένα μοναστήρι βρήκαν τα παιδιά τους να έχουν μεγάλη χάρη και έγιναν και εκείνοι μοναχοί και έφτασαν, όπως λέει το Συναξάριο, σε μεγάλα ύψη πνευματικής αγιότητος και θεία ζωής, εις τρόπον ώστε να κάνουν ακόμη και μεγάλα θαύματα και ανεπάφησαν όλοι εν ειρήνη και μετέβησαν στο Θείο Παράδεισο, στη Βασιλεία του Κυρίου. Και μεθαύριο Παρασκευή γιορτάζομαι την ανακομιδή των λειψάνων του Εναγίης Πατροσιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού του Χρυσοστόμου, ο δεύτερος Ιεράρχης, ο μεγάλος εκείνος και μεγάλος Άγιος Ιωάννης, που εφώτισε την οικουμένη με τις διδαχές Του και στήριξε την Εκκλησία κατά το ανθρώπινο με τον καλύτερο τρόπο. Τον εξόρισαν δύο φορές και επέστρεψε στο θρόνο. Τον έφερε η αγάπη του λαού Του. Την τρίτη φορά όμως δεν επέστρεψε. Πήγε στο μακρινό τον πόντο και εκεί έμεινε περίπου τρία χρόνια. Υφιστάμενος μεγάλες κακουχίες και δεινά και συνάμα έκαμε και μεγάλα έργα βοηθούσε και στήριζε την Εκκλησία του Κωνσταντινού αλλά βοηθούσε πολύ και την Ιεραποστολή στους αλλοεθνείς. Έστελνε εκεί μακριά βοήθεια έμψυχη και ηλική, προκειμένου να προωθεί την Ιεραποστολή στους εγχώρα και σκιά θανάτου καθημένους. Και καθώς έκανε το μεγάλο εκείνο αγώνα, τον πήρε ο Κύριος στις 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού ανήμερα στα 407 μετά Χριστόν και απέθανε ως Μάρτης και έδισε ο Σίλιος, όπως γράφει ο ιστορικός της Εκκλησίας μας, Θεοδόρητος. Στην Κωνσταντινούπολη, σαν έφυγε ο Άγιος, εχωρίστηκαν στα δυο οι άνθρωποι, οι χριστιανοί άνθρωποι, και μια μερίδα, μεγάλη μερίδα, οι ονομαζομένοι των Ιωαννητών ήσαν με το μέρος του Ιερίου Χρυσοστόμου, του έμεναν πιστοί και αυτόν αναγνώριζαν ως πατριάρχη και εκκλησιαστικό ηγέτη, έστω και ενεξορία. Έτσι είχαμε πρόβλημα για πολλά χρόνια, μέχρι το 438, που ανέβηκε ο μαθής του Αγίου Άνου Πρόκλος στο θρόνο της Κωνσταντινούπόλεως και θέλησαν να κάνουν μετακομιδή των ιερών του Λιψάνων μεταφορά δηλαδή από το μαρτυρικό πόντο στην Κωνσταντινούπολη. Έστειλε λοιπόν ο Αυτοκράτορ ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος ο Μικρός και η Αγία Πουλχερία που συνεβασίλευαν οι αδελφοί του έστειλε ανθρώπους στον πόντο να μεταφέρουν με σεβασμό και ευλάβεια τα Ιερά του Λείψανα στην Κωνσταντινούπολη. Πήγα να σηκώσουν τη λάρνακα, μα η λάρναξη το ασήκωτος. Δεν σηκωνόταν με κανέναν τρόπο και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Αισθάνθηκαν αμαρτωλοί, ένιωσαν ένοχοι και γύρισαν πίσω στον αυτοκράτορα και του είπαν ο Άγιος δεν μας δίνει τον εαυτό του. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τη θεία του λάρνακα και έγραψε ο Αυτοκράτορ ένα γράμμα στον Πατριάρχη. Νομίζαμε πως είσαι πεθαμένος, όπως τόσοι και τόσοι, και θελήσαμε να πάρουμε τα Ιερά Σου λείψανα, να τα φέρουμε στη Βασιλεύουσα, αλλά σε έχουμε μαζί, να συμφιλιωθούμε, να μας ευλογείς, να μας κεπάζεις, να σε αισθανόμεθα κοντά μας. Αλλά εσύ όμως, αν και νεκρός, είσαι ακόμη και στα λείψανά σου ζωντανός και έχεις εξουσία μεγάλη για αυτό τα ταπεινά, σου ζητάμε συγνώμη. Σε παρακαλούμε να μας συγχωρήσεις και ακόμη πιο πολύ σε παρακαλούμε να μας δώσεις τα ιερά σου λείψανα, να μας επιτρέψεις να σε μεταφέρουμε, να κάνουμε τη μετακομιδή. Και όταν πήγαν λοιπόν και προσκύνησαν τη Λάρνακα, πήγαν ξανά στον πόντο και ακούμπησαν το γράμμα του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού και πουρχερία στις βασιλίσεις, όταν τα ακούμπησαν πάλι στη Λάρνακα, η Λάρνακα έγινε πούπουλο. Ανάλαφρη, την έφερα στην Κωνσταντινούπολη, σαν να σήκωνα ένα κουτάκι σπίρτα. Ο Άγιος ήθελε τη μετάνια, ήθελε τη συγνώμη, ήθελε την αποκατάσταση, γιατί να ξέρω ένα πράγμα, ότι η αδικία πονάει ακόμα και τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγιά. Ας προσέχουμε τις όποιες αδικίες, τις μικρές, τις μεγάλες, πληγώνουν τον Θεό και τους Αγίους, πληγώνουν τους αδικημένους, αλλά περισσότερο φορτώνουν τη δική μας ψυχή με αμαρτήματα μεγάλα που πολλές φορές δεν τα νιώθουμε και τα αισθανόμεθα. Ήρθε λοιπόν το πλοίο με τη Λάρνακα στην Κωνσταντίνου πόλη έγινε τρικυμία και προσάραξε το πλοίο σε ένα χτίμα μια στοχή που το είχε πάρει η αυτοκράτερα Ευδοξία, η σύζυγος του Αρκαδίου. Και όταν εδώ το κτίμα ξανά στη χείρα, σταμάτησε η τρικυμία, κατέβασαν τον Άγιο, τον πήγαν στον ναό του Αγίου Αποστόλου Φωμά, τον υποδέχτηκαν, τον προσκύνησαν, θεραπεύθηκαν άρρωστοι, αισθάνθηκαν άρρητη ευωδία και στη συνέχεια το πήγαν στο ναό της Αγίας Ειρήνης, στην Κωνσταντινούπολη. Το έβαλαν εκεί και προσκύνησαν και θαυματούργησε και τέλος το πήγαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων, εκεί που έθα, είχαν τα λείψανα μερικών Αποστόλων και εθάπτοντο οι αυτοκράτορες. Τον πήγαν τον Άγιο λοιπόν και έβαλαν το λείψανό του στον επισκοπικό θρόνο και του είπαν να απολαύσει Άγιε το θρόνο σου, ξαναπάρε το θρόνο σου, σου κάνουμε δηλαδή αποκατάσταση. Και ο Άγιος καθώς ήταν εκεί με το λείψανό του επάνω στο θρόνο αποκαταστημένος, τι κάνει, τι κάνει, ήταν μαζί με τα λιψανά, το έδειξε όταν δεν ήθελε να φύγει από τον πόντο, δεν ήθελε να παραδοθεί σαν μετανόητος. Παραδόθηκε σαν μετανόησαν. Τι κάνει, σηκώνει το χεράκι του. Ευλογεί και λέει Ειρήνη πάση». Ξέρετε τι έγινε τότε. <laughs> Όλοι άρχισαν να κλαίνε από φόβο, από συγκίνηση, από χαρά, από ευδοκία Θεού. Και στη συνέχεια, αφού τον προσκύνησαν ξανά και ξανά και αφού έλαβαν την ευλογία και την ευχή του και πάλιν και πολλάκης και αφού θεράπευσε πολλούς αρρώστους, ένιωσαν να σκεπάζει τη βασιλεύουσα πόλη με την παρουσία του, με την ευχή του, να την ευλογεί μετά του λείψανα και τον έθαψαν στον ναό των Αγίων Αποστόλων κάτω από την Αγία Τράπεζα, κάτω από το Ιερό Θυσιαστήριο, που είναι ο τάφος, ο Γολγοθάς και ο θρόνος του Χριστού μας, η Αγία Τράπεζα. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Κι έτσι ευλόγησε επί ο Άγιος Ιωάννης. Έκλαψε κατά την άλωση της Κωνσταντινού Πόλεως για το μεγάλο αυτό κακό που βρε και οι πόντιοι αδελφοί μας και οι υπόλοιποι τον επαρηγορούσαν και του έλεγαν «Η Ρωμανία, Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο, θα ανθίσει και θα φέρει κι άλλη δόξα και θα τελειώσει μόνο με τη συντέλεια του αιώνος». Σήμερα τα Ιερά του Λείψανα είναι διασκολπισμένα σε πολλές μονές του Αγίου Όρους μετά την άλωση αλλά και πριν την άλωση της Κωνσταντίνου Πόλεως. Τον έχουμε εκεί στο περιβόλι της Παναγίας και μας ευλογεί και μας φυλάτει. Είναι ο κατεξοχήν προστάτης της Ελληνοορφοδοξίας, γιατί έσωσε την Ορθόδοξη Ανατολή με την Ορθόδοξη Εκκλησία και το ελληνικό αίσθημα, τα οποία διετράνωσε και εκείνο και ο Ανθέμιος ο Πρωθυπουργό και οι υπόλοιποι σπουδαίοι και γλίτωσε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμιοσύνη, από τον αφανισμό των βαρβάρων και δεν έπαθε εκείνο που έπαθε η δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία που κατεστράφει ολοσχερός και περιήλθε στα σχήρα των βαρβάρων και ενέσκυψε εκεί το σκότος, η αγραμματοσύνη και η κακία. Ας έρθουμε τώρα κάποιους αιώνες μετά από αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη μετά τη μετακομιδή του Αγίου Λιψάνου του Ιερού Χρυσοστόμου 438 μετά χριστών, Ας έλθουμε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα 1750 μετά χριστών, που ήταν η βασιλεύουσα πόλης και όλη η πρώην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα χέρια των απίστων μουσουλμάνων και των φοβερών φράγκων. Εκεί στη Βασιλεύουσα, στο Γαλατά, στο Καράκιοι, ήταν μια ταβέρνα που την είχε Έλληνας, ο Χατζηπαναγιώτης. Και είχε ως υπάλληλό του, ως ινοπόλη στον Πάγκο κυρίως, έναν νέον Έλληνα, εύμορφον, τον Δημήτριον, που ήταν ωραίος στη μορφή, δυνατός στο σώμα και σεμνός εις τα ήθη, καθώς σημειώνει το νέο μαρτυρολόγιο. Ήταν ένας λεβέντης, ένας πανέμορφος ψυχήτα και σώματι, και δυνατός πολύ και εργατικός και υπάλληλο τιμίος. Τον έβλεπαν όλοι, τον καμάρωναν και τον εχέροντο, τον εχέροντο πολύ. Έλα όμως που οι μουσουλμάνοι τον ευθονούσαν και ήθελαν με κάθε τρόπο να τον φέρουν στη θρησκεία τους, στο μουσουλμανισμό. Πήγαιναν πολλοί μουσουλμάνοι και έπιναν στην ταβέρνα του Χατζιπαναγιώτη που διακονούσε στο μέτρημα των εμπορευμάτων και στο ζύγι ο Δημήτριος ήταν δηλαδή στον πάγκο. Ζήγιζε το εμπόρευμα, το μετρούσε και το πολλούσε και έπαιρνε τα χρήματα. Ερχόντουσαν εκεί και μια παρέα Τούρκων από τον Πόντο, η λεγόμενη Λαζί. Εκείνοι έβαλαν στο μάτι τον πανέμορφο Δημήτριο και προσπαθούσαν περισσότερο εκείνοι να τον εξισλαμίσουν αυτό όμως έβρισκε τον τρόπο και ξέφευγε. Ήταν πιστός χριστιανός, αληθινός Έλληνας, παλικάρι του Χριστού και τέκνο της πατρίδος. Μια φορά, ένα βράδυ, έτυχε οι Τούρκοι λαζοί να λογομαχήσουν μεταξύ τους. Ήρθα στα χέρια μα χαίρωσαν και κάποιο δικό τους. Και η ταβέρνα έγινε άνω κάτω. Τρέχει τότε ο Δημήτριος ο χεροδύναμος και το αφεντικό του που είχε την ταβέρνα ο Έλλην Χατζή Παναγιώτης, θα έχει πάει στους Αγίους Τόπους, για προσκύνημα, γι' αυτό ονομάστηκε Χατζής, έτρεξαν και με τη βοήθεια των άλλων υπαλλήλων της ταβέρνας να τους ξεχωρίσουν. Είχαν άδεια από το κράτος, όταν γίνονται συμπλοκές Τούρκων μέσα στην ταβέρνα, να επεμβαίνουν και τα αφεντικά και οι υπάλληλοι να τους χωρίζουν και να τους βγάζουν έξω, για να μην γίνεται μεγαλύτερο κακό. Και χρησιμοποίησαν λοιπόν αυτή την ομοθεσία ή της ταβέρνας που προείπαμε επενέβησαν, ξεχώρισαν τους διαπληκτιζομένους Τούρκους, σιγά σιγά με τρόπο τους έβγαλαν από την ταβέρνα, κλείδωσαν την ταβέρνα και έφυγαν και αυτοί για το σπίτι τους. Οι λαζοί όμως δεν ξέχασαν αυτή την επέμβαση του Χατζη Παναγιώτη και περισσότερο του Ινοπόλη Δημητρίου. Ήρθαν την άλλη μέρα ή μάλλον πήραν την άλλη μέρα τον πληγωμένο συμπατριώτη τους που ήδη τον εμαχαίρωσαν και τον πήγαν στο Βεζίρι, στον Πρωθυπουργό και του είπαν είμαστε αφέντη χτες το βράδυ εκεί στην ταβέρνα του Χατζιπαναγιώτη και ένας υπάλληλος που ήταν στον πάγκο, ο Δημήτριος εμαχαίρωσε έναν από εμά αυτόν που βλέπεις. Τι ορίζεις να γίνει, πρόσβαλε και μας πρόσβαλε και την κυβέρνηση, πρόσβαλε δε και τη θρησκεία μας, το μουσουλμανισμό. Ο Βεζίρης επίστη, τα παντόσο περίτεχνα και δαιμονικά, που και εκείνο το πίστεψε. Και κάλεσε λοιπόν, είπε να πάνε να φέρουν ενώπιόν του τον Ινωπόλη Δημήτριο. Ήρθε εκείνο πανέμορφος, γεροδεμένος και αγαθός και του λέει ο Βεζίρης αυτό και αυτό έγινε χτες στο μαγαζί σας και εσύ ο μαχαίρος αυτόν που είναι εδώ μεγάλη υγιή για να εξηλεωθείς ή θα γίνεις μουσουλμάνος ή αν δεν γίνεις και μείνεις χριστιανός θα σου κόψουμε το κεφάλι. Θα χύσεις αίμα αντιέματος. Ξέρετε οι μουσουλμάνοι εφαρμόζουν και τον μοσαϊκό νόμο. Έκλεψες μια φορά, λέει ο μουσουλμανικός νόμος και το λέει και περίπου το ίδιο και ο μοσαϊκός. Σου κόβουν το χέρι. Έκλειπε δεύτερη φορά καθ' Σου κόβουν το πόδι. Άν τώρα να με ένα πόδι και να δουλέψει με ένα χέρι. Γι' αυτό μου έλεγε κάποιο που είχε πάει στη Σαουδική Αραβία, εκεί τα πράγματά του τα αφήνει στον δρόμο, όπω παλιά και εμεί στα χωριά μα. Δεν τολμάει κανεί να πάρει τόσο. Γιατί, γιατί ξέρει ότι αν τον πιάσουν, κομμένο χέρι και καθ' κομμένο πόδι. Το αριστερό χέρι, το δεξί πόδι σε αχρηστεύει διαπαντός και ο φόβος φυλάει τα έρημα. Τότε όμως, ο μακάριος Δημήτριος έλαβε μέγα θάρρος και παρησία και λέει στο Βεζίρι, άκου να σου πω αφεντικό, εγώ δεν, δεν τραυμάτισα κανέναν Τούρκο και του διηγήθη πώς έγινε το συμβάν. Γι' αυτό και Τούρκος δεν γίνομαι. Είμαι χριστιανός, θα μείνω χριστιανός και θα πεθάνω χριστιανός αν χρειαστεί. Εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ είμαι έτοιμος για όλα. Να δώσω και το αίμα μου και τη ζωή μου για την Άγια Πίστη του Χριστού μας. Τα άκουσε αυτά ο Βεζήρης. Τα άκουσε θαύμασε αλλά μικρό ψυχοσόν και τυφλός πνευματικά δεν θέλησε να παραδεχτεί αυτή τη γενναία ομολογία και την παλικαριά του Έλληνος Δημητρίου. Γι' αυτό και βγάζει απόφαση να αποθάνει διαποκεφαλισμού. Αφού επλήγωσε Τούρκο υπτήκο και πιστό μουσουλμάνο θα πληρώσει και διατάσει τους δημίους να τον πάνε στο συγκεκριμένο μέρος που έγινονται οι εκτελέσεις και να το αποκόψουν διεφαλή. Αλλά λάσβας εκείνη, όρμησαν επάνω του και άρχισαν να τον βρίζουν, να τον φτύνουν, να τον χτυπούν, να βλασφημούν την Άγια Πίστη του Χριστού, την Ιερά Εκκλησία, το αγιασμένο όνομά του και ο δε Δημήτριος να πορεύεται ως πρόβα των επισφαγήν. Μέσα του δοξολογούσε τον Κύριο και ευχαριστούσε και μια παράξενη χαρά είχε βγει στο πρόσωπό του, έλαβε το πρόσωπό του με θεία λάμψη και πήγαινε αγαλωμένο ποδί για το μαρτύριο, καθώς κόντευαν αυτά στον τόπο του αποκεφαλισμού, είχε στείλει ο Βεζίρης ανθρώπους να τον γυρίσουν πίσω. Φέρ τον εδώ, να τον ξαναδικάσω, να τον κερδίσουμε εμείς. για τώρα θα κερδίσει ο Χριστός και η Εκκλησία και θα κερδίσουν και οι γιαούριδες που ένας δικός τους θα πεθάνει υπέρ της πίστεως του Χριστού. Τον γύρισαν πίσω. Ο Άγιος τον οχωρήθηκε. Θα αργήσω να πάω στο Χριστό μου, σκέφτηκε. Αλλά δεν πειράζει, Χριστέ μου. Α γίνει το θέλημά σου. Έσκυψε το κεφαλάκι του το Άγιο και γύρισε, τον έφεραν στην κυριολεξία ξανά στο Βεζίρι. Εκείνο τότε, με ευλικόλογα, με ταξίματα και με όλα τα συναφή και του έλεγε πως θα τον κάνει άρχοντα, θα δώσει αξιώματα και αν δώσει και παράδες αμέτρητους. Τι χαρά του ανθρώπου σήμερα, οι εξουσίες και οι καρέκλες και οι παράδες και οι πελατείες. Και χάνουμε την ψυχή μας, χάνουμε και τους άλλους, πικραίνομαι τον Χριστό μας και όλα γίνονται όπως θα ο Μέγας και Άγιος Βασίλειος, άνω και κάτω, για το χρήμα, για την εξουσία, για τις ειδονές, για το κακό. Καλώς ο Φιλιππάκο. Και ο Άγιος απάντησε όπως και πριν και περισσότερο «Δεν θέλω ο Πασά μου τίποτα από αυτά, κράτα τα εσύ και όσοι τα αγαπάτε και μακάρι να μην τα αγαπάτε. Εγώ διαλέγω το Χριστό μου, τη Βασιλεία Του, το όνομά Του, τον Παράδεισό Του, το μαρτύριο και το θάνατο για εκείνον, για εκείνον που έχει για μένα το αίμα Του». Και αν τι κι αν χύσω κι εγώ λίγο αίμα που έχω και του χαρίσω τα νιάτα μου και τη ζωή μου, είναι ένα απειρό απέναντι σ' όσα εκείνος μας πρόσφερε, μας προσφέρει και θα μας προσφέρει. Και τελειώνοντας τα λόγια αυτά που τα είπε με γενναιότητα, έλαμψε το πρόσωπό του. Και ο Πασάς, ο Βεζίρης, οργίστηκε, εδαιμονίστηκε από τη χάρη του Αγίου και λέει πάρτε τον βρε το βρέτο σκυλί και πηγαίνετε τον γρήγορα πηγαίνετε εδώ γρήγορα να τον αποκεφαλίσετε. Το πήραν εκείνοι και έτρεχαν. Μα του ήρθε πάλι άλλη φλασιά του Πασά, του Βεζίρι, και λέει: Για τον εδώ, ρε παιδιά. Για ξαναφέρτε το. Πού ξέρετε, μπορεί να άλλαξε, μπορεί να φοβήθηκε, μπορεί να θέλει τη ζωούλα του, μπορεί να αγαπά τα νιάτα και την ομορφιά του. Όλη η ζωή είναι μπροστά του. Για φέρετε τον εδώ. Το ξανάφεραν. Ο Άγιος πονούσε. Του είπε τα ίδια τα λόγια ο Βεζήρης και άλλα περισσότερα και πιο πολύ τον φοβέρισε πως θα τον υποβάλει σε μαρτύρια, σε βασανιστήρια, σε κολακίε, σε στρεβλώσεις και σε ό,τι άλλο. Κείνος έμεινε βράχος, στήλος ακλόνητος και του είπε πασά μου ότι έχεις να κάνεις κάντο μια ώρα αρχίτερα. Μην κουράζεσαι εσύ να λες τόσα και εγώ να κουράζομαι να περιμένω γιατί θέλω να πάω μια ώρα αρχίτερα στο Χριστό μου. Του έκανε εντύπωση του Πασά. 25 χρονών παλικάρι ήταν ο Δημήτριος. Και νέος και ωραίος και ενάρετος προπαντός. Έλαβε η μορφή του, έλαβε και η ψυχή του. Και στο τέλος Αφού τον πήγαν, ξέχασα να πω, και σε καφενέ μετά τη δεύτερη εξέταση και εκεί όλοι οι Τούρκοι προσπαθούσαν να τον αλλάξουν με κολακίες, με φοβέρες, με τάματα, με γλυκόλογα, με βρυσές, με απειλές. Ο Άγιος όμως Δημήτριος δεν άλλαξε το παράπαν, δεν άλλαξε καθόλου, δεν αλλοιώθηκε, αλλά ανδρώθηκε πολύ περισσότερο στον πόθο του μαρτυρίου στο να δώσει τη ζωή και το αίμα του στον αφέντη το Χριστό. Και τον επήγαν λοιπόν τον Δημήτριο τον Ινοπόλη <coughs> τον επήγαν λοιπόν οι Δήμοι και οι Λαζοί που τον κατέδωσαν και αμέτρητον τουρκικών πλήθος πήγαν την ψυχούλα να την εκτελέσουν πια με απόφαση νέα του Βεζίρη, όχι στον τόπο του μαρτυρίου και των εκτελέσεων των κοινών θνητών, αλλά έξω από την ταβέρνα του, για να φοβήσουν περισσότερο τους χριστιανούς, να ικανοποιήσουν πιο πολύ τους Τούρκους και να δείξουν ότι έχουν δύναμη και πως μπορούν τα πάντα και πως μπορούν να αποδοπατούν τους γιαούρδες και τους απίστους κατά το χειρότερο τρόπο. Το πήγαν λοιπόν μπροστά στην ταβέρνα και εκείνο, αφού ευλόγησε την οικουμένη ζήτησε συγγνώμη και λίγο πριν τον αγγίξει η μάχαιρα του Δημίου είπε στον Χριστό μας «Αφέντη μου Χριστέ, σε ευχαριστώ που με έφερες σε αυτή την Άγια ώρα» στα χεράκια σου παραδίνω και την ψυχή και το σώμα μου. Να είσαι ευλογημένος εις τους αιώνας. Και τότε ο Δήμιος τον επάταξε, το εχτύπησε το σβέρκο με τη μάχαιρα και του απέκοψε την τιμία κεφαλή. Έβαλαν φύλακες οι Τούρκοι, όπως τον τάφο του Χριστού, και φύλαγαν τον νεομάρτυρα του Χριστού Δημήτριο επί τρεις ημέρας. Προσπαθούσαν οι χριστιανοί να δωροδοκίσουν ή να κλέψουν ή να πάρουν με οποιοδήποτε τρόπο το λείπ, τρόπο το λείψανο του μάρτυρος, του νεομάρτυρος Δημητρίου του Κωνσταντινούπολη και δεν μπορούσαν. Και έγινε και κάτι πολύ συγκινητικό, συνηθισμένο στους νεομάρτυρες. Από το πρώτο βράδυ που ήταν το λιψανό του, το μαρτυρικό έξω από την ταβέρνα, έκει εκεί, είδαν και Τούρκοι και Χριστιανοί τι, ένα θείο φως, το άκτιστο φως, σημείο του αγιασμού του, το άκτιστο φως της Αγίας Τριάδος, το θαβόρειο φως, το φως του Χριστού να είναι πάνω από το κεφάλι του και να φαίνει όλη τη νύχτα. Οι Χριστιανοί έκλεγαν οι μουσουλμάνοι έβριζαν. Μερικοί αγαθοί από αυτούς χτυπούσαν τα στήθη τους γιατί φώνεψαν, αποκεφάλισαν έναν Άγιο. Ένα παλικάρι που σαν αυτόν δεν υπήρχε άλλο στην Κωνσταντίνου πόλη την εποχή εκείνη. Πέρασε και δεύτερη βραδιά και ήταν πάνω από τον Άγιο Δημήτριο το στον φως. Σημείο του αγιασμού του. Πέρασε η άλλη μέρα και τ' άλλο το βράδυ και συνέχισε το θείο φως να λάμπει. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας, αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτό είναι το φως της, αυτή είναι η δύναμή της, αυτή είναι η αληθιά της. Και γι' αυτό και σήμερα και στους αιώνε και πριν τους αιώνε που πέρασαν, την πολέμησαν όλα τα θηρία, με όλα τα μέσα, με όλου του τρόπου και με το κάθε τι, αλλά δεν μπόρεσαν τίποτε να τις κάνουν. Είναι εκ Θεού η Αγία Εκκλησία, είναι του Χριστού η Αγία Εκκλησία, στηρίζεται στη θεότητά Του, στην Αγία Του Ανάσταση και οι πύλες του Άδου να ανοίξουν, δεν πρόκειται να την νικήσουν και δεν πρόκειται να την καταπιούν. Αυτό είναι για μας μεγάλη ελπίδα, μεγάλη χαρά, μεγάλη εμψύχωση και ανάταση. Γι' αυτό να μην φοβούμεθα, να αγαπάμε τον αφέντο Χριστό μας, με όλη μας την ψυχή και την καρδιά και την ύπαρξη, να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγελιό Του στη ζωή μας, να μετανοούμε για ό,τι κάνουμε εκουσίως ή ακουσίως και να κλαίμε μπροστά, μπροστά, στην αγαθότητά Του και να Τον παρακαλούμε να μας συγχωρεί τα εκούσια και ακούσια αμαρτήματα και να μας αφήνει και να φροντίζομαι στο όνομά Του και τους εν αδελφού αδελφούς μας, τους βαπτισμένους Ορθοδόξους, τους βιούντας Ορθοδόξους, αυτούς πρώτα και Κύρια, και αν περισσεύει κάτι και μπορούμε, προσφέρομαι και στους άλλους. Αυτό που λέω δεν είναι δικό μου, είναι αποστολική εντολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, το μαθητή του. Το Ιερό Συναξάριο μας λέει πως την τρίτη νύχτα, το τρίτο βράδυ, εκεί βαθιά μετά τα μεσάνυχτα, ήλθε ένας χριστιανός τολμηρός και γενναίος με σκοπό να κλέψει το λείψανο του μάρτυρα. Αλλά τον πρόλαβαν οι φύλακες, τον συνέλαβαν, τον ξυλοκόπησαν, του πήραν τα χρήματα και τον έστειλαν στο σπίτι του. Ευτυχώς που είχε χρήματα και του τα πήραν και ικανοποιήθηκαν και μαλάκωσαν και γλίτωσε ο άνθρωπος. Γιατί είναι καλό μέγα να γλιτώνω με τους ανθρώπους από τις δύσκολες ώρες τους. Γλίτωσε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός. Το μαρτυρολόγιο το Άγιο δεν μας λέει τι έγινε στη συνέχεια το λείψανο του Αγίου. Μπορεί και αυτό όπως και το νεομάρτα Ζαχαρία πούμε την προηγούμενη Τετάρτη, μπορεί να το έριψαν στο Βόσπορο, μπορεί να το πέταξαν σε πηγάδι, που λένε να το σκέπασαν με ξύλα και με κλαδιά και με χώματα και πέτρες. Τίποτα δεν αναφέρει. Και πόσα τέτοια ιερά λείψανα δεν είναι σε όλη την επικράτεια της Ρωμιοσύνης και στην ελεύθερη πατρίδα μας και στα αλήτωρτα μέρη και σε τόσα άλλα σημεία που κανείς δεν γνωρίζει. Εκείνοι μέσα στη γη με τα ιερά τους λείψανα γίνονται φρικτοροί, γίνονται φωτιστέ, γίνονται φύλακες, και όταν ο Κύριος θεωρήσει καλό και προκειμένου να στηρίξει τους μετέπειτα, τα φανερώνει με τρόπο θαυμαστό, όπως ο νεομάρτυρας της Θερμής, Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη, ύστερα από τόσου αιώνε, φανέρωσαν στα λείψανά του που κανείς πια δεν τα ήξερε, κανείς δεν θυμότανε και κανείς δεν εγνώριζε τι έγινε τη μεγάλη εκείνη Παρασκευή του Πάσχα στα 1463 μετά Χριστόν, στο νησί της Μητυλήνης και της Λέσβου, Λέσβου και κυρίως στη Θερμή της Μητυλήνης, στο χωριό εκείνο και στο βουνό της Παναγιάς. Έχουμε λοιπόν στα σπλάχνα, στο υπέδαφος, το ελληνικό και το αλήτρωτο, πολλούς μάρτυρες και πολλούς Αγίους, όπως γη έχει χρυσάφι και άλλα πολλά, έχει το μέγιστο χρυσό τα λείψανα μαρτύρων και Αγίων Αγνώστων αυτοί μας φυλάνε και αυτούς τους γιορτάζει η Εκκλησία μας, πάντοτε όλους την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και γιορτάζει η Εκκλησία μας την Κυριακή των Αγίων Πάντων και όλους εκείνους τους Αγίους που θα έρθουν, σε σωμένους, είναι μέλλον το έσωμε, που θα έρθουν μέχρι το τέλος του κόσμου. Και αυτό δείχνει την ενότητα της Εκκλησίας την ενότητα την πνευματική, την άρρηκτη αυτή ενότητα, την ενότητα της πίστεως και της ζωής, την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, πώς λέμε στη λειτουργία με τον καθαγιασμό, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμενοι. Τι ωραία! Πέρασαν τρεις μήνες, δεν πέρασαν. Πέρασε και η ώρα, βλέπω, έχουμε λίγα λεπτά. Και τι κάνουν οι Λαζοί Τούρκοι και οι υπόλοιποι Έρχονται έξω από την ταβέρνα του Χατζη Παναγιώτη και τι κάνουν, τον συλλαμβάνουν. Αυτά κάνουν όλα άλλο και κάτω, γυαλιά καρφιά και αφού τρομοκράτησαν τους χριστιανούς και τον ίδιο τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν, του πήραν τα υπάρχοντα και ύστερα έξω από την ταβέρνα του τον αποκεφάλισαν και εκείνον στο μέρος που είχαν αποκεφαλίσει τον υπάλληλό του, τον Ινοπόλη, Δημήτριο τον νεομάρτυρα. Και στο ίδιο μέρος έχουμε δύο νεομάρτυρες, τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Παναγιώτη, τον Χατζή Παναγιώτη των Κωνσταντινοπολιτών. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Οι νεομάρτυρες στολίζουν το γένος μας. Είναι η πρώτη αντιστασιακή στην τουρκοκρατία. Είναι εκείνοι που ανενέωσαν και ανακαίνισαν τα μαρτύρια των αρχαίων Αγίων για να δείξουν και για να αποδείξουν εμπραγμάτως ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας και μία εκκλησία που βγάζει Αγίους είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας. Η Μαρτυρική Εκκλησία, η Εκκλησία της Αναστάσεως, η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία του Παραδείσου η Εκκλησία που ταυτίζεται με τη Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς, οι αμαρτωλοί και ελάχιστοι, είμαστε τα μέγιστα τυχεροί που ανήκουμε στη μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μας έκαμε μεγάλο χατήριο Χριστός, μας πρόσφερε τρισμέγιστη δωρεά και μας έχει στη Θεία του Αγκάλι. Αυτό μην το ξεχνάμε. Αφενός για τον ευγνωμονούμε, να τον δοξολογούμε, για τον ευχαριστούμε για το μέγα του δώρο και αφετέρου να αισθανόμεθα υπεύθυνοι, να αγωνιζόμεθα, να προσπαθούμε να γινόμαστε τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας Του. Να συγχωρούμε, να αγαπάμε, να προσευχόμεθα, να είμεθα ταπεινοί και να είμεθα, έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Πορφύριος, του Χριστού μας. Ευχαριστούμε τον Άγιο Δημήτριο τον Νεομάρτυρα και τον Άγιο Παναγιώτη τον Νεομάρτυρα που έδωσαν τα πάντα για του Χριστού την πίστη, την Αγία πρώτα και Κύρια και για της Πατρίδος την ελευθερία στη συνέχεια. Όλοι αυτοί οι ελάχιστοι γνωστοί και οι αναρρύθμιτοι Άγιοι Νεομάρτυρες και της ελληνικής ορθοδοξίας, αλλά και της σερβικής και της βουλγαρικής και της ρωσικής, όλοι αυτοί είναι νέο νέφος μαρτύρων. Υπέσαν νέα μαρτύρια κατά το νέο διωγμό κατά της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και λέγονται νεομάρτυρες. Και είναι κοντά στο θρόνο του εσφαγμένου αρνίου και παρακαλούν και προσεύχονται και οικετεύουν για όλους για τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την επίγεια άκτιστη Εκκλησία, όπω θα ο Γέροντά μα Πορφύριο, αλλά και για αυτού που είναι εν χώρα και σκιά θανάτου, να έλθουν με τη χάρη του Χριστού και τη πρεσβεία τη Θεοτόκου και των μαρτύρων και Αγίων και Νεομαρτύρων, να έρθουν όλοι μα όλοι να έρθουν στο θαυμαστόν φως του Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας και όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας Κλεόπας να μας φάει όλους μα όλους ο Παράδεισος. Ήθε και με τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Παναγιώτου και εμείς που ζούμε στη Νέα Τουρκοκρατία να γίνομαι νεομάρτυρες. Να ομολογούμε την αγάπη μας στον Χριστό και την αγάπη μας στην Πατρίδα. και αν δεήσει, να δώσουμε και το αίμα μας και τη ζωή μας για το Χριστό μας τον Αφέντη και τη χριστιανική μας πατρίδα. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, τις κυρίες του Ιδρύματος και το Ίδρυμά μας, τη διοίκηση δηλαδή αυτού, τον Ιεροψάλτη, τον Επίτροπό μας που γιορτάζει και τον ευχόμεθα ξανά όπως και όλους τους εορτάζοντας, το σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5 FM, και τους παράγοντας αυτού και τους διοικούντας αυτών, καθώς και τους ακροατάς αυτού όλους. Και ευχόμεθα και τους ακροατάς χρόνια πολλά. Και τέλος, ευχαριστούμε εσάς όλους που και σήμερα ήρθατε και κάναμε την παράκληση του Αγίου Νεκταρίου και ομιλία με θέμα ο Άγιος Νεομάρτης Δημήτριος, ο Κωνσταντινούπολη. Μεθαύριο Παρασκευή, ένεκα της κακοκαιρίας, δεν θα κάναμε το πρωί 5 με 6 λειτουργία. Δεν θα κάνουμε. Τι είναι χειμώνα, είναι πάγι, έρχονται και γεροντάκια και εμεί μπορούμε να βελιστρήσουμε, το αφήνουμε. Αλλά την ερχόμενη Τετάρτη, 2,5 με 3, παραμονή τη θα κάνουμε ασπερινό τη Παπαντή. Και στη συνέχεια ομιλία με θέμα οι νεομάρτυρες των Σπετσών. Σταμάτιο Ιωάννη και Νικόλαος που μαρτύρησαν στη Χίο στα 1822. Και τι Παπαδή το πρωί, πέμπτη πρωί, 5 με 6, θα έχουμε θεία λειτουργία, γιατί σαν εκείνη τη μέρα έγιναν τα εγγένεια του ναού εδώ. Και είναι μία ανάμνηση. Και στη συνέχεια, την πρώτη Κυριακή του μηνό Φεβρουαρίου, 5, 5 το πρωί 6 με 8, θα κάνουμε θεία λειτουργία. Ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη μας και όλους σας. Ας ψάρουμε το Εθνικό Έμμο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα τον δύνόνε ευχαριστήρια η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσων ή να κράζωσι χαίρε νύμφι αγύ... Φεύτε. Και πάλι σα ευχαριστώ. Καλή σα νύχτα, καλή δύναμη, καλή αντάμωση την άλλη φορά. Να είστε όλοι καλά.